Θα ήθελα να σας πω για ένα θαύμα που έζησα εγώ και η οικογένειά μου στην εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων των Σολυκαβητών. Η ιστορία μου είναι πέρα για πέρα αληθινή, γι' αυτό θα σας αποκαλύψω τα πάντα. Ο μπαμπάς μου ονομάζεται Πράνταλος Ευστάθιος, η μητέρα μου Χριστοπούλου Σεβαστή και τα αδέλφια μου Αναστασία, Κωνσταντίνος και Ευγενία Πραντάλου. Στις 3 Ιανουαρίου το απόγευμα, η αδερφή μου Βαρβάρα, ηλικία 27 ετών, υπέστη κεφαλική αιμορραγία από ανέβρισμα στο σπίτι της στην Αθήνα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων ή αλλιώς Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα, το οποίο εφημέρευε. Εκεί την ανέλαβε ένας πολύ καλός νευροχειρούργος, ο κύριος Φραντζόγλου. Όπως είπε και ο ίδιος, με φώναξε να δω την αξονική τομογραφία μιας ασθενούς που ήταν σε κόμμα λόγω εκτεταμένης αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Η εικόνα ήταν απελπιστική. Όλο το αριστερό ημισφαίριο είχε γεμίσει με αίμα. Η Βαρβάρα μπήκε στο χειρουργείο και ο γιατρός καθάρισε την αιμορραγία και μας είπε: Έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια να αφαιρέσω το αιμάτωμα, παρόλο που ήξερα ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μηδαμινές. Πράγμα που το είπα και στη μητέρα της ασθενούς. Το χειρουργείο ήταν αργόδες, καθώς το αιμάτωμα ήταν στο βάθος του εγκεφάλου. Για να αποκατασταθεί η αιμορραγία στο αγκείο που αιμορραγούσε, χρειαζόταν να γίνει άλλη μια επέμβαση που λέγεται εμβολισμός. Ο εμβολισμός είναι μια πολύ λεπτή επέμβαση στον εγκέφαλο που κλείνει τα αγκεία που έχουν σπάσει και αιμορραγούν. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η επέμβαση με επιτυχία, χωρίς παραιτέρω προβλήματα, πρέπει η κλινική κατάσταση του ασθενούς να είναι σταθερή τουλάχιστον για 3 εβδομάδες και η εγκεφαλική πίεση να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ενώ η εγκεφαλική πίεση ενός φυσιολογικού ανθρώπου είναι περίπου 8, της αδερφής μου ήταν λίγο πάνω από 40. Η Βαρβάρα μας μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου παρέμεινε αρκετές ημέρες, διασωληνωμένη σε κόμμα χωρίς καμία αντίδραση τις πρώτες μέρες. Μετά την πρώτη εβδομάδα άρχισε να δείχνει κάποια σημεία σταθερότητας και αναθαρρύσαμε όλοι. Πλέον περιμέναμε να περάσουν οι μέρες ώστε να γίνει ο εμβολισμός. Και ενώ υπήρχε κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, ξαφνικά 3 μέρες πριν τον εμβολισμό, δηλαδή στις 20 Ιανουαρίου, έρχεται η δεύτερη αιμορραγία στο ίδιο αγκείο, η οποία ήταν το ίδιο κεταμένη όπως και η πρώτη. Στις 21 Ιανουαρίου ξαναμπήκε η Βαρβάρα στο χειρουργείο, το οποίο διήρκησε 7 ώρες. Βγαίνοντας από το χειρουργείο, ο γιατρός είπε: Μπήκα να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αν και η εμπειρία μου λέει ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Και μας ενημέρωσαν οι γιατροί για τη σοβαρότητα της κατάστασης, χωρίς τη συγκρατημένη αισιοδοξία που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Φραντζόγλου που τη χειρούργησε και τις 2 φορές, αλλά και οι υπόλοιποι γιατροί της εντατικής, δεν μας έδιναν πολλές ελπίδες για να ζήσει. Αλλά μας είπαν πως είναι πλέον στο χέρι του Θεού, αν θα αντέξει ο οργανισμός της. Την επόμενη μέρα, στις 22 Ιανουαρίου, μία μέρα που δεν ξεχνιέται, μας κάλεσαν από το πρωί ώστε να περιμένουμε μέσα στην ημέρα το μοιραίο. Μας είπαν ότι η Βαρβάρα μας άφηνε. Η πίεση του εγκεφάλου ήταν σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα. Οι γονείς μου είχαν καταρρεύσει και δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν. Ήταν στιγμές απόγνωσης. Ο αδελφός μου προσευχήθηκε να μείνει στη ζωή και έκανε τάμα να πάει τα ξημερώματα στην Παναγία της Θήνου όπως και έκανε. Όμως στις 23 Ιανουαρίου, οι γιατροί δεν μας έδιναν ελπίδες ότι θα μείνει κοντά μας. Η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη που επέτρεπαν στη μητέρα μου να μπαίνει πολλές φορές την ημέρα στη ΜΕΘ, ώστε να βρίσκεται κοντά της κατά τις τελευταίες της στιγμές και ας μην επιτρεπόταν. Η μητέρα μου δεν άντεξε και υπέστη καρδιακό έμφραγμα το οποίο ξεπέρασε. Η κατάσταση της Βαρβάρας παρέμεινε κρίσιμη αλλά σταθερή. Έως την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, ήταν δυνατή. Κρατιόταν ακόμη. Μέσα στην ημέρα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία φίλη μας, όπου με ενημέρωσε για τον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων του Σολυκαβητό, όπου μας είπε πως εκεί ήταν ο πατέρας Δημήτριος, ο οποίος κράταγε στα χέρια του ένα πολύ θαυματουργό σταυρό. Είχε πάει η αδελφή της φίλης μας όταν γέννησε. Γιατί μπήκε το μωρό του στην εντατική και δεν θα κατάφερε να ζήσει κατά τα λεγόμενα των γιατρών. Όμως την ευλόγησε με τον Τίμιο Σταυρό και με τη δύναμή του και την προσευχή του πατρός Δημητρίου, το μωρό ζει σήμερα και είναι 11 ετών. Έτσι λοιπόν, το πρωί της Κυριακής, 29 Ιανουαρίου, που είχε ο ναός στην υποδοχή του ιερού Λιψάν του Αγίου Ισιδώρου του Πλησιώτου, πήγαμε στο ναό να προσευχηθούμε, να ανάψουμε ένα κεράκι για τη Βαρβάρα και να μιλήσουμε τον πατέρα Δημήτριο για το πρόβλημά μας. Εκεί γνωρίσαμε και μιλήσαμε με τον πατέρα Σταύρο, όπου μας ενημέρωσε για τον πατέρα Δημήτριο και για τον θαυματουργό του Σταυρό. Τον ενημερώσαμε για την κατάσταση της Βαρβάρας και μας είπε ότι θα προσευχηθεί και να πάρουμε λάδι από το ευχείριο της Μεγάλης Τετάρτης για να τη μοιρώνουμε κάθε μέρα στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια της. Μας είπε επίσης να του πάμε κάποιο ρούχο της για να του σταυρώσει, καθώς δεν ήταν σε θέση να έρθει η ίδια. Φεύγοντας από το εκκλησάκι, πήραμε το λαδάκι που μας είχε πει και ένα σταυρό. Πήγαμε στο νοσοκομείο, μπήκα στην εντατική. Και έβαλα λάδι όπως μου είχε πει και το σταυρό κάτω από το μαξιλάρι της. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, Κυριακή δηλαδή, είχαμε μαζί μας ένα ρούχο της Βαρβάρας για να του σταυρώσει ο πατέρας Δημήτριος. Αφού το σταύρωσε και προσευχήθηκε, μας είπε πως μέσα σε 3 μέρες θα έρθει να μου πείτε κάτι ευχάριστο για τη Βαρβάρα. Φύγαμε, πήγαμε στο νοσοκομείο
και της ακουμπήσαμε το ρούχο στο σώμα της. Φεύγοντας το βράδυ από το νοσοκομείο, η ενημέρωση των γιατρών ήταν πως η κατάσταση της υγείας της ήταν πολύ κρίσιμη και δεν πίστευαμε πως θα προλάβει να κάνει τον εμβολισμό. Κρατιόταν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη και με υπερβολική δόση φαρμάκων. Εμείς, έχοντας στο μυαλό μας τα λόγια του πατρός Δημητρίου, πήγαμε το επόμενο πρωινό στο νοσοκομείο, ελπίζοντας να γίνει το θαύμα. Αυτή η μέρα είχε πράγματι έρθει. Οι γιατροί μόλις πήγαμε, μας ενημέρωσαν πως άρχισε πάλι να βελτιώνεται σιγά σιγά και πως τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Έπαιρνε αρκετά λιγότερα φάρμακα και τα αποτελέσματα των εξετάσεών της είχαν βελτιωθεί. Ήταν Δευτέρα και έπρεπε να βρούμε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί την Τετάρτη σε άλλο νοσοκομείο για τον εμβολισμό. Παρόλο που η μέχρι τότε κατάστασή της δεν επέτρεπε καμία μετακίνηση, ούτε καν νοσοκομιακά. Εμείς πλέον σχεδιάζαμε τη μετακομιδή της ώστε να γίνει επέμβαση. Δεν ήξερα τι έπρεπε να πιστέψω, θρησκεία ή επιστήμη. Στο γυρισμό για το σπίτι με το ταξί, δέχτηκα μία κλήση στο κινητό μου από το κινητό της Βαρβάρας, το οποίο το είχα στην τσάντα μου πενεργοποιημένο από τις 3 Ιανουαρίου που έπαθε την πρώτη εγκεφαλική αιμορραγία. Εκεί είπα μέσα μου, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό. Γνωστό κατάστημα κινητής τηλεφωνίας δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει. Κάθε φορά που το θυμάμαι, νιώθω όπως εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Με αυτό κατάλαβα ότι δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλλουμε για την πίστη μας. Πίστευα λίγο περισσότερο στη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας και το γεγονός αυτό πιστεύω ότι έγινε για να μου δείξει την αλήθεια, ότι μόνο ο Κύριος μπορεί. Έτσι, την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, δηλαδή την τρίτη μέρα από τότε που μας σταύρωσε ο πατέρας Δημήτριος, η Βαρβάρα έκανε τον εμβολισμό στο νοσοκομείο Υγεία. Ο γιατρός της, ο κύριος Ανδρέου, μας είπε πως όλα πήγαν καλά. Τελικά μετά από 10 μέρες βγήκε από τη ΜΕΘ. Πράγμα διανόητο για όλους τους εντατικολόγους που δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν με βάση την εικόνα που είχαν μέχρι και πριν από λίγα 24 ώρα. Μεταφέρθηκε σε απομονωμένο θάλαμο της νευροχειρουργικής κλινικής σε κατάσταση σχεδόν φυτική. Δηλαδή δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον και τρεφόταν από ρινογαστικό σωλήνα. Μας πληροφόρησαν ότι δεν είναι αισιόδοξη για την πορεία της αποκατάστασής της. Προετοιμάζοντάς μας για το ενδεχόμενο να μείνει φυτό ή στην καλύτερη περίπτωση να της μείνει βαριά διανοητική και κινητική αναπηρία. Στο σημείο αυτό η Βαρβάρα είχε πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή της, αλλά οι βλάβες που προκάλεσαν οι αιμορραγίες ήταν άγνωστες. Παρ' όλα αυτά σιγά σιγά άρχισε να τρώει και να πίνει κανονικά. Οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους από την πρόοδό της. Έμεινε 10 με 12 ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο, μέχρι να μπορεί να στηρίζεται στο κρεβάτι και να μην είναι μονίμως καπρωμένη. Έφυγε από το νοσοκομείο στις 2 Μαρτίου και πήγε σε κέντρο αποκατάστασης. Λόγω του ότι δεν είμαστε από την Αθήνα, αλλά από τη Μεσσηνία, δεν μπορούσαμε να είμαστε συχνά στους Αγίους Ισιδώρους. Την Κυριακή 5 Μαρτίου πήγαμε στο ναό για να δούμε τον πατέρα Δημήτριο και να του πούμε τα νέα της Βαρβάρας. Με το που μας είδε, μας θυμήθηκε. Και στη συνέχεια μας άκουσε προσεκτικά, αφού του διηγηθήκαμε τα γεγονότα. Και ενώ του εκφράσαμε τις ανησυχίες των γιατρών για τη μετέπειτα πορεία της, εκείνος μας είπε με απόλυτη σιγουριά ότι η Βαρβάρα θα αποκατασταθεί πλήρως. Δεν θα είναι φυτό και θα ζει όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι. Επίσης μας είπε ότι σύντομα θα μας αναγνωρίσει και θα αρχίσει να μιλάει. Παρόλο που ο γιατρός, όταν βγήκε από το χειρουργείο, μας είπε πως η αιμορραγία έχει καλύψει όλο το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο έχει καταστραφεί και είναι το κέντρο πρόσληψης και εκφοράς του λόγου. Όμως ο πατέρας Δημήτριος μας είπε πως το αίμα στο ιστορικό του εγκεφάλου της ήταν σε τεράστια ποσότητα και μαύρο, αλλά ο εγκέφαλός της δεν απορρόφησε ίχνος από αυτό το αίμα και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο γιατρός. Του τηλεφώνησα και ήταν όλα έτσι ακριβώς όπως μας τα είπε. Και μάλιστα έμεινε άφωνος όταν του μεταφέραμε τα λόγια του πατρός Δημητρίου, γιατί μόνο αυτό είχε δει εσωτερικά το κεφάλι της. Τέλος, μας ξαναείπε για άλλη μια φορά πως όλα θα πάνε καλά με τη Βαρβάρα. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι κοντά και θα τη δείτε τελείως διαφορετική. Μέχρι εκείνη την Κυριακή, η Βαρβάρα γνώριζε ελάχιστα πράγματα, μόνο τους γονείς και τα αδέλφια της. Μιλούσε ελάχιστα λίγες κουβέντες που δύσκολα καταλαβαίναμε και μετακινούνταν αποκλειστικά με το αναπηρικό καροτσάκι. Εκείνη την Κυριακή λοιπόν πήγαμε να την επισκεφθούμε όπως κάθε μέρα. Είχε σηκωθεί μόνη της από το κρεβάτι και τραγουδούσε πεντακάθαρα ένα τραγούδι που της άρεσε πολύ. Βλέποντας αυτά, αμέσως μέσα στη χαρά μας, θυμηθήκαμε τα λόγια του πατρός Δημητρίου, που μας είπε: Θυμηθείτε την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Αφού πέρναγε ο καιρός και πήγαινε όλο και καλύτερα και καταλάβαινε όλο και περισσότερα από αυτά που της λέγαμε, της μιλήσαμε για τον ναό των Αγίων Ισιδώρων, τον πατέρα Δημήτριο και για μερικά από τα πολλά που συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα. Ήθελε πάρα πολύ να έρθει να τον επισκεφθεί και να προσευχηθεί κι αυτή. Της είπαμε ότι ήταν λίγο δύσκολο, γιατί έχει πολλά σκαλιά για να ανέβει στο ναό και θα χρειαστεί να την πάρουμε αγκαλιά. Αυτή επέμεινε όμως να πάμε. Έτσι, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, στην ιερά πανήγυρη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, πήγαμε να προσευχηθούμε μαζί με τη Βαρβάρα.
Όποτε ήταν φυσικό, την ανεβάσαμε εμείς στα χέρια, γιατί δεν μπορούσε μόνη της. Ο ναός είχε πάρα πολύ κόσμο. Αφενός λόγω της πανηγύριος, αφετέρου δε λόγω του Τιμίου Σταυρού, όπου ο πατέρας Δημήτριος θα ευλογούσε τους πιστούς. Έτσι καθίσαμε κι εμείς στη σειρά μας και περιμέναμε. Όταν έμαθε ο πατέρας Δημήτριος ότι βρισκόμασταν στην εκκλησία μαζί με τη Βαρβάρα, μας κάλεσε να περάσουμε μπροστά. Έβαλε πάνω στο σώμα της το σταυρό και προσευχήθηκε. Μετά από λίγο της είπε: «Κατέβα τα σκαλοπάτια μόνη σου και ξανανέβα». Η Βαρβάρα μπροστά στα μάτια όλων ανέβηκε και κατέβηκε μόνη της στα σκαλιά, χωρίς βοήθεια αρκετές φορές. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατέρας Δημήτριος της έβαλε τον Τίμιο Σταυρό στο στόμα και προσευχήθηκε ξανά, ώστε να λυθεί η γλώσσα της και να αρχίσει να μιλάει και πάλι καθαρά. Συγκεκριμένα τη στιγμή που της είχε το Σταυρό στο σώμα της, είπε να κάνει ένα επιφώνημα με συνεχόμενη αύξηση της έντασης. Ξαφνικά τη ρώτησε το όνομά του και η Βαρβάρα με καθαρή φωνή φώναξε δυνατά: «Παπαδημήτρη». Εγώ και η μητέρα μου δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας, όπως και ο περισσότερος κόσμος που παρακολουθούσε. Πολύ περισσότερο εμείς που ζούσαμε μέσα στο πρόβλημα της Βαρβάρας και ξαφνικά βλέπαμε με τα μάτια μας να συντελείται το θαύμα για το δικό μας αγαπημένο πρόσωπο. Πλέον η Βαρβάρα έχει φύγει από το κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες της και απέχει πολύ λίγο από την αρχική της υγιή κατάσταση. Σας ευχαριστούμε για όλα, Παπαδημήτρη.